Είναι γνωστό σε όλους πως εδώ και εβδομάδες δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, πολλά σωματεία οργανώνουν την απεργιακή μάχη ενάντια στον νόμο Λιμιτρόμο του Καντρούγκαλου Βρούτσι. Το ίδιο γίνεται και εδώ στον νομό μας. Ήδη έχουν γίνει γενικές συνελεύσεις σωματείων, συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, σε τόπους κατοικίας, εν ώψη της κατάθεσης αυτού του εκτρώματος. Η εργατική ενότητα έχει καταθέσει γραπτά το αίτημα να συγκληθεί η διοίκηση του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης από τις 3 Δευτέρου, που ήταν καθαρό πότε έρχεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Όλο αυτό το διάστημα, στις προφορικές συνομιλίες με τον νέο πρόεδρο, τον Κυπριανίδη Χάρη, είχαμε προφορικές δεσμεύσεις περί το ότι θα γίνει συνεδρίαση. Αλλά και τώρα ο ένας λείπει, πότε ο ένας επικεφαλής της μίας παράταξης, πότε ο άλλος. Στην ουσία πολυσυεργούσε μέχρι που σήμερα το πρωί κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αρνήθηκε έστω και να γίνει συζήτηση στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για το θέμα αυτό. Φαίνεται βέβαια, είναι ολοκάθαρο το πόσο σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Όχι μόνο τραβάνε και πάλι το χαλί κατά από τα πόδια των εργαζομένων, αλλά υπερασπίζονται και από πάνω αυτό το αντιεργατικό τερατούργημα Καντρούγκαλου Βρούτσι, που στέλνει τη σύνταξη, τα αποθυματικά των ταμείων, την περίθαλψη, την όποια προστασία των εργαζομένων ή και των ανέργων στις τσέπες μιας κούφτας επιχειρηματικών ασφαλιστικών ομίλων. Χρησιμοποιώντας για ακόμη μια φορά τα ίδια γελία και συνάμαχη ιδέα επιχειρήματα για την αναποτελεσματικότητα της απεργίας, προσπαθούν να αφαιρέσουν, να δυσκολέψουν τη δυνατότητα από χιλιάδες εργαζόμενους της πόλης μας που βρίσκονται σε θέση μάχης και θέλουν να παλέψουν ενάντια στη συντριβή της ζωής, της υγείας των ίδιων των παιδιών τους. Είναι σε άμεση συνεννόηση με το ΣΕΒ και με τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που αύξησαν τα κέρδη τους στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και σήμερα, σε συνθήκες ανεμικής ανάπτυξης, μας ζητάνε να ρίξουμε κι άλλο τις απαιτήσεις. Να δουλεύουμε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, 10 και 12 ώρα, Σαββατοκύριακα, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Γιατί για αυτούς είναι κόστος η ζωή μας. Ταυτόχρονα με το νέο νομοσχέδιο Βρούτσι Καντρούγκαλου θα πληρώνουμε από την τσέπη μας για την ασφάλισή μας και χωρίς να ξέρουμε τι παροχές και τι σύνταξη θα πάρουμε. Αν πάρουμε και πότε. Τους απαντάμε και με τη σημερινή συνέντευξη και με τη δράση μας κάθε μέρα ότι η απεργία θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη θα είναι μαζική. Την 3η 18 Φλεβάρι με συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου. Η πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ αλλά και η πλειοψηφία του παραρτήματός της εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο εργατικό κέντρο, είναι επικίνδυνη για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ολόκληρο τόμο έχουμε καταθέσει δυνάμεις της δημοκρατικής αγωνιστικής συνεργασίας, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, με στοιχεία και ονοματεπώνυμα για τα έργα και τις ημέρες των εργατοπατέρων που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο των εργαζομένων. Πρέπει να πάρουν πόδι και τη θέση τους να πάρουν πραγματικοί εργάτες, πραγματικοί συνδικαλιστές. Θέλουμε με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη να πούμε και το εξής. Τη στιγμή που δεκάδες συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες δίνουν τη μάχη για την οργάνωση της απεργίας στις 18 του Φλεβάρι, ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα Βρούτσι, το νέο αντιασφαλιστικό που έρχεται να θωρακίσει και να επεκτείνει τον νόμο Λιμιτόμο του Καντρούγκαλου, την ίδια ακριβώς στιγμή, οι προτεργάτες της Νοθείας, αυτοί που έμπασαν τους εργοδότες στα σωματεία, τα μέλη της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕ, αποφάσισαν να διοργανώσουν συνέδριο μέσα σε μια μέρα και μάλιστα καθημερινή, στις 25 του Φλεβάρι. Προετοιμάζουν δηλαδή ένα συνέδριο με μοναδικό σκοπό να στήσουν κάλπη για να μοιράσουν θέσεις, με μπράβους και δυνάμεις καταστολής, μαζί με νόδους αντιπροσώπους και τους ίδιους εργοδότες, όπως είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕ. Αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι να γίνει πραγματικό εργατικό συνέδριο, να γίνει κουβέντα για τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των εργατών, τους στόχους πάλης που θέτει ο κάθε κλάδος, να γίνει διαπάλη για τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουμε στις απόψεις, να πάρουν θέση. Δεν θα ανεχτούμε να κάνουν κουμάντο στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο οι ίδιοι εργοδότες και οι νόθοι εκλεγμένοι. Να δένουν πιστάγωνα τα χέρια των εργαζομένων. Να μην μπορούν να απαντήσουν στην επίθεση που δέχονται. Δίνουμε τη μάχη για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 18 του Φλεβάρι. Από τη μεριά μας είναι ανάγκη να διατρανώσουμε με κάθε τρόπο πως δεν παρετούμαστε από τη διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων στη δουλειά και την ασφάλιση. Πως απορρίπτουμε τη λογική που αντιμετωπίζει την ασφάλιση σαν κόστος. Η σύνταξη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν μας χαρίζονται από κανέναν. Είναι τμήμα του πλούτου που παράγουμε με τη δουλειά μας και δεν βγαίνει από την τσέπη κανενός εργοδότη ή του κράτους. Δικαιούμαστε να έχουμε ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας απέναντι στο εκμεταλλευτικό σύστημα που κάνει όλο και χειρότερη τη ζωή μας. Διεκδικούμε το νομοσχέδιο να αποσυρθεί τώρα. Κοινωνική ασφάλιση για όλους. Δημόσια υποχρεωτική. Υγεία, πρόνοια, αποκλειστική δημόσια και δωρεάν. Κατάργηση του νόμου Καντρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων.
κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη. Όρια ηλικίας στα 60 για τους άνδρες, 55 για τις γυναίκες. 5 χρόνια λιγότερα για τα βαρέα και αθυγιεινά. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Κατώτερη σύνταξη στο 80% του μισθού. Καμία σύνταξη κάτω από τα 600 ευρώ. Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων. Δεν δικαιούμαστε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στο νέο έγκλημα που έρχεται για την κοινωνική ασφάλιση. Απαντούμε με τη μαζική συμμετοχή μας στην απεργία την 3η 18 Φλεβάρι. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Να γίνει συζήτηση και ενημέρωση των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουμε την άγνοια και την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ηγετικής ομάδας στη ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που με θέσεις μνημείου απεργοσπασίας χαρακτηρίζουν τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Πολύ κακό για το τίποτα. Ενώ βρίσκουν πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει και ελαφρές βελτιώσεις, που στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας αντιτάσσουν τον εξαντλητικό διάλογο για το πώς θα προχωρήσει η νέα σφαγή. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά και μαχητικά το παρόν τους στην απεργία.